Πάμε στον Χρήστο Νικολαΐδη, ενώ... Νομίζω, Γιάννη, ναι, ότι από πίσω μου μπορείτε να δείτε το ξέσπασμα μιας αιστείας. Πραγματικά είναι απίθανη η εικόνα την οποία παρακολουθούμε. Είναι απίστευτο. Έχουμε δει αρκετές αναζωπυρώσεις, αρκετές φωτιές, αλλά αυτό το οποίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι νομίζω μοναδικό. Πρόκειται για μια πλαγιά η οποία έχει παραδοθεί εξ ολοκλήρου στις φλόγες. Βλέπετε ότι υπάρχουν φλόγες οι οποίες αγκαλιάζουν ένα δέντρο 30 και 40 μέτρων. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, καθώς κατέβαινε έξω από το χωριό Βουτάς, καθώς κατέβαινε αυτή η αιστεία που εντάσσεται στο μεγάλο μέτωπο, ξαφνικά άρπαξε σε όλο το μήκος και νομίζω ότι η εικόνα τα λέει όλα. Μιλάμε για μια πραγματική κόλαση του δάντη. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι εκτός από τρομακτική και εκτός από αποκαρδιωτική, αλλά και εξαιρετικά ανησυχητική για το τι θα γίνει στη διάρκεια της νύχτας. Όπως έχω πει αρκετές φορές στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, δυστυχώς δεν βλέπω μία συνθήκη η οποία θα μπορούσε κάτω από οποιασδήποτε προϋποθέσεις, Γιάννη, να σταματήσει αυτήν την πυρκαγιά. Ναι, είναι ολοφάνερο. Τώρα δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει ότι τέτοιου είδους πύρινο μέτωπο δεν σταματά εύκολα και πάντως δεν σταματά χωρίς ενέργεια μέσα. Είναι τα λόγια ενός αξιωματικού της πυροσβεστικής, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά ήρθε εδώ για να μας απομακρύνει και είπε ότι βρίσκομαι 25 χρόνια στο σώμα, μάχημος αξιωματικός της πυροσβεστικής. Έχω δει φωτιές και φωτιές, αλλά αυτό εδώ είναι πρωτοφανές και δεν το έχω συναντήσει ποτέ, ούτε καν σαν αναφορά σε κάποια επιστημονική εργασία. Είναι συνταρακτικό το θέαμα, όντως, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο Γιάννη Τοζιάκα, που βρίσκεται σε μια άλλη αιστεία, στην περιοχή των Μηλιών. Γιάννη, ποια είναι η κατάσταση στην δική σας περιοχή, εκεί που βρίσκεσαι? Γιάννη, είναι φιαλτική. Εδώ στις Μηλιές, όπως βλέπετε, οι φλόγες έχουν αγκαλιάσει, έχουν περικυκλώσει το χωριό. Το χωριό αυτή τη στιγμή απειλείται άμεσα. Όταν πρώτο φτάσαμε εδώ ήταν ήδη το τοπίο εφιαλτικό. Αν μπορεί ο Δημήτρης Ζαΐμης να έρθει μαζί μου, να δείτε, βρισκόμαστε στην άκρη του χωριού αυτή τη στιγμή και βλέπετε το πύρινο μέτωπο, πόσα μέτρα είναι οι φλόγες, οι πύρινες γλώσσες, πόσα μέτρα έχουν σηκωθεί, λίγα μόλις μέτρα από το χωριό. Είναι τρομερό, υπάρχουν λιγοστοί κάτοικοι εδώ πλέον. Η φωτιά έχει φτάσει μέχρι τα πρώτα κτήματα εδώ στο χωριό. Υπάρχουν βέβαια, να πούμε, ακόμα κάτοικοι οι οποίοι έχουν μείνει εδώ στις Μηλιές, προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους και αυτοί έχουν οργή, έχουν αγανάκτηση. Μιλάμε για ένα χωριό τελείως περικυκλωμένο από τις φλόγες. Όσοι βρίσκονται εδώ διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, γι' αυτό και εμείς ίσως χρειαστεί πολύ σύντομα να εγκαταλείψουμε το χωριό. Ήδη η πυροσβεστική μας έχει πει να εγκαταλείψουμε το χωριό. Υπάρχουν κάτοικοι ακόμα εδώ, οι οποίοι δεν έχουν εγκαταλείψει, έχουν μείνει εδώ να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Είμαστε ζωντανά στο δελτίο του OPEN. Καλησπέρα σας, παιδιά, καλώς ήρθατε. Γιατί βρίσκεστε ακόμα εδώ? Γιατί βρίσκω να σας... Δεν υπάρχει τίποτα. Ο κύριος υποδιοικητής του ζητάμε μια βοήθεια, ένα αεροπλάνο από τις 4 η ώρα και κατέληξε να μας φέρει τώρα δύο πυροσβεστικά και τώρα μας τα παίρνει. Τα πάει στο διπλανό χωριό. Εμείς βλέπουμε ότι οι φλόγες έχουν φτάσει. Οι φλόγες έχουν φτάσει, ναι. Για βέστε και εσείς, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να εγκαταλείψουμε όλα αυτά και να φύγουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Το ξέρω, πολύ καλά το γνωρίζω. Αλλά δεν μπορώ και να φύγω. Δεν μπορώ. Τι ώρα έφτασε η φωτιά εδώ? Έχει πολλές μέρες, αλλά τις 4 η ώρα ζητάμε βοήθεια να έρθει να μας βρει αυτό το κομμάτι εδώ, γύρω-γύρω από το χωριό. Και μας κοροδεύουν. Μας κοροδεύουν. Δηλαδή, για το γραφείο είμαστε. Δεν είμαστε σε τέτοια ανάγκη, τον θέλουμε. Τον πυροσβέστη δεν τον θέλουμε ούτε όταν είμαστε καλά, ούτε τίποτα. Δεν σκοπεύετε να φύγετε όμως? Όχι, δεν θα φύγω, παιδιά. Με συγχωρείτε πολύ, δεν θα φύγω. Έχω τόσο πληγωθεί με τους κυρίους αυτούς που δεν ξέρω. Δεν θα φύγω. Έχει περικυκλώσει το χωριό. Έχει περικυκλώσει. Εγώ θα καθίσω εδώ με ένα νερό, οτιδήποτε, δεν θα φύγω. Γιατί δεν μπορεί να μας κοροϊδεύει κάθε κύριος. Μπορώ να πω και το όνομά του, μας κάνει τον υποδιοικητή. Δεν είναι έτσι. Αυτές οι θέσεις θέλουν ανθρώπους με πυγμή και να ξέρουν το. Δεν είναι έτσι. Λυπάμαι δηλαδή που, είμαι σε αυτό το μέρος και τα χάσαμε όλα. Γιάννη, νομίζω ότι εδώ οι κάτοικοι τα λένε όλα, τα βλέπετε. Η κυρία από το χωριό τα είπε και με αξιοπρέπεια, αλλά και με μια έτσι ιδιαίτερη ελευθεροστομία μίλησε και είπε τα πράγματα με το όνομά του. Το θέμα είναι όμως ότι ό,τι και να πει, να, οι φλόγες, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει. Παρά τις υποσχέσεις που τους έδωσαν στους κατοίκους ή δεν τους έδωσαν από την πυροσβεστική, παρά το σχεδιασμό που έγινε ή δεν έγινε, που απέδωσε ή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, το αποτέλεσμα το βλέπουμε και είναι αδιάψευτες οι φλόγες οι οποίες έχουν κυκλώσει το χωριό. Τώρα, Γιάννη, είναι και άλλοι άνθρωποι εκεί. Για μίλησε και με τους υπόλοιπους. Προσπάθησε να δεις τώρα τι σκοπεύουν να κάνουν. Είναι άνθρωποι εδώ. Οι περισσότεροι έχουν αναγκαστεί να φύγουν από το χωριό. Να μας πείτε, βλέπουμε ότι έχει περικυκλώσει το χωριό, Πυρκαγιά. Εγώ περιμένω στο σπίτι. Τα αδέρφια μου είναι στις αποθήκες με τα τρακτέρ και με όλες τις περιουσίες μας. Εκεί που είναι φλόγες. Εκεί που είναι φλόγες. Από πάνω από το χωριό έρχεται μέτωπο μεγάλο σε ακτίνα τουλάχιστον 3 χιλιόμετρων με φλόγες 30 μέτρα. Γιατί είναι το ύψωμα του χωριού. Είναι ο αέρας, η δύναμη του αέρα όλη εκεί. Θα μας καπελώσει, θα φύγουμε. Και τα καλά θα κάνουν να φύγετε κι εσείς. Τώρα. Τώρα, παιδιά. Γιάννη, και η πυροσβεστική μας ενημέρωσε πριν από λίγα λεπτά ότι πλέον δεν είμαστε ασφαλείς. Στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να αλλά βλέπουμε ανθρώπους, βλέπουμε κόσμο, Γιάννη, που εξακολουθεί να παραμένει εκεί. Τι γίνεται τώρα, διατρέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κίνδυνο. Γιάννη, μπαίνετε εσείς μέσα και καλά κάνετε στο αυτοκίνητο για να αποχωρήσετε και να πάτε σε ασφαλέστερο σημείο. Αλλά τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους είδαμε να βρίσκονται εκεί και να αρνούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή? Φλόγες ύψους 30 και 40 μέτρων, Γιάννη, που έρχονται, πώς θα τις αντιμετωπίσουν? Δεν μας ακούει τώρα ο... Εδώ. Έλα, Γιάννη. Γείου του Open... Καθώς αναγκαζόμαστε να αποχωρήσουμε, οι κάτοικοι που είναι εδώ είναι αμετάπιστοι. Είναι αμετάπιστοι, αν και πιστεύω ότι ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο που μένει αυτή τη στιγμή στο χωριό τελικά θα τους πείσει, διότι η κατάσταση πραγματικά είναι οριακή. Εμείς φτάνοντας για το χωριό περάσαμε ίσα-ίσα από τον δρόμο ο οποίος είχε περικυκλωθεί από φλόγες. Μπορείτε να δείτε κι εσείς ότι όλη η έκταση εδώ έχει διάσπαρτες αιστείες, όλη αυτή η μεριά αυτή τη στιγμή καίγεται, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Πρέπει να σας πω ότι όσοι βλέπουν το μεγάλο νέφος από την πυρκαγιά της Εύβοιας, από πολλά μέρη της Ελλάδος, να ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή το επίκεντρο είναι εδώ. Δεν είναι βράδυ μόνο γιατί έχει νυχτώσει, είναι γιατί όλο το τοξικό νέφος το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα να πούμε ότι πρόκειται για μια αρκετά δύσβατη περιοχή. Πρόκειται για ένα χωριό δίπλα στο χωριό Κρυονερίτης, το οποίο αναφέρατε στο δελτίο. Είσαστε στο βόρειο τμήμα της Εύβοιας. Αν μπορούμε να δείξουμε και το χάρτη, σε αυτό το τόξο το οποίο έχει δημιουργηθεί, Γιάννη, δυστυχώς, στο μέσον του τόξου. Ναι, Γιάννη. Σπίτια έχουν κλείσει μετά την... Εδώ λοιπόν που δείχνουμε στους τηλεθεατές μας είναι αυτό το πύρινο τόξο το οποίο διατρέχει από το ένα άκρο του Ευωικού στο άλλο του Αιγαίου την Εύβοια, και οι Μηλιές που τώρα έχουν παραδοθεί στις φλόγες είναι στο μέσον περίπου, για να καταλάβετε, αυτού εδώ του τόξου. Ναι, Γιάννη. Είναι στο μέσον και πρέπει να πούμε ότι πριν τη σύνδεση ακόμα και εμείς προσπαθούσαμε να πείσουμε τους κατοίκους να αποχωρήσουν, καθώς για το χωριό Μηλιές είναι πολύ περιορισμένοι οι δρόμοι που έρχονται και που φεύγουν στο χωριό, όπως τα περισσότερα ορεινά χωριά. Άρα υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστείτε εκεί. Βέβαια, υπάρχει ορατός κίνδυνος να εγκλωβιστούμε τόσο εμείς όσο και οι άνθρωποι που θα συνεχίσουν να μένουν εδώ στο χωριό για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Ακούσατε και τον κάτοικο πριν με τον οποίο μιλήσαμε ότι... θα μείνει εδώ, μάλιστα είναι και τα δύο του αδέρφια στις αποθήκες στο χωριό Μηλιές. Θα μείνουν εδώ για να προστατέψουν την περιουσία τους. Πρέπει να σας πω ότι η ταχύτητα εδώ κινείται με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες. Όταν φτάσαμε στο χωριό και μέχρι να συνδεθούμε μαζί σας στο μέτωπο το οποίο βρίσκεται από πάνω, όχι από την κάτω μεριά, από πάνω, είχε μια κάποια απόσταση. Βλέπουμε ανθρώπους εδώ οι οποίοι έχουν μείνει εδώ για να προστατεύσουν τα χωράφια που βρίσκονται ακριβώς από κάτω. Και... Τώρα, Γιάννη, καταλαβαίνουμε ότι το χωριό σχετικά γρήγορα το κύκλωσαν οι φλόγες. Βεβαίως υπήρχε, μας είπε ο κάτοικος εκεί, η πυρκαγιά που έκαιγε στην ευρύτερη περιοχή τις προηγούμενες μέρες, αλλά αυτή η κατάσταση που αποτυπώνει τώρα ο φακός της κάμερας του Open, οι φλόγες αυτές οι τεράστιες σε τόσο κοντινή απόσταση, δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή γίναν γρήγορα τα πράγματα, εξελίχθηκε γρήγορα το μέτωπο αυτό, σωστά? Ακριβώς, και στα πρώτα σπίτια η φωτιά έφτασε τα τελευταία λεπτά. Κατεβήκαμε λίγο από το αμάξι, ναι, για να έχετε μία άποψη αυτή τη στιγμή, να δείτε το πύρινο μέτωπο, το οποίο φουντώνει λεπτό με το λεπτό. Η λάμψη είναι τρομερή και από εδώ νομίζω μπορούμε να δούμε και τις φλόγες οι οποίες έχουν περικυκλώσει το χωριό Μηλιές. Ναι. Εκεί που βλέπετε τις τρεις εστίες χαμηλά είναι εκεί που βρισκόμασταν λίγο πριν, στα, ναι, όρια του χωριού. Ξέρεις τι παρατηρούμε τώρα όμως με την εικόνα που μας δείχνεις? Από το θρώισμα των φύλων καταλαβαίνουμε ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι εκεί. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχει 2 με 3 μποφόρ, αλλά πρέπει πάλι να πω ότι εκτός από το μέτωπο το οποίο βλέπετε κάτω, είναι και το μέτωπο που είναι ακριβώς από την πάνω μεριά. Να με βοηθήσει ο Δημήτρης ο Ζαΐμης να δούμε εδώ. Οπότε αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε σε διαφορετικές συνθήκες από ό,τι θα ήμασταν κανονικά. Η φωτιά είναι γύρω μας αυτή τη στιγμή, ναι, την μυρίζουμε, την ακούμε. Έχουμε βγει αυτή τη στιγμή έξω από το χωριό. Αλλά νομίζω ότι μπορείτε να δείτε ότι εγώ δεν ξέρω αν αποτυπώθηκε αυτό στο φακό. Είδα μία φλόγα αρκετών μέτρων να ξεπηδάει στιγμιαία. Ναι, βέβαια. Μπαίνοντας στο χωριό, είδαμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι καθόντουσαν στην πλατεία αποκαμωμένοι. Αυτό που μας είπαν ότι όλες τις ώρες που προηγήθηκαν εδώ καθάριζαν τα κτήματα και τα οικόπεδά τους, ώστε τουλάχιστον να κρατήσουν τη φωτιά. Βέβαια σε αυτές τις συνθήκες κανείς δεν τόλμησε να κάνει αντίπειρα, κάτι που είδαμε να συμβαίνει στις Κεχριές, δηλαδή να ανάψει φωτιές στα κτήματα ώστε η φωτιά να βρει καμένο ουσιαστικά. Αλλά αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, το έδαφος είναι πάρα πολύ δύσβατο. Δυστυχώς το επάνω μέτωπο κάπου, ναι, θα φτάσει. Ελπίζουμε να μην κάψει σπίτι, ελπίζουμε να σταματήσει στην περίφραξη του σπιτιού που είδαμε νωρίτερα, αλλά δεν είναι το μόνο. Εντάξει, είναι ένα χωριό με λιγοστούς κατοίκους, αλλά κάθε περιουσία έχει ακριβώς την ίδια αξία με την άλλη και με αυτή που εμείς μπορεί να εννοούμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπετε είναι για εμάς που το βλέπουμε και η διεισόμαση είναι κάτι εξωπραγματικό. Βλέπουμε μία λάμψη σε μία ακτίνα τουλάχιστον 25-30 χιλιόμετρων. Το μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι αδιφάγο. Δεν σταματάει. Δεν ξέρω αν βλέπετε στην κάμερα και τη στάχτη η οποία πέφτει από το ήδη καμένο, το οποίο υπάρχει λίγο πιο πάνω στο βουνό. Σε κάθε περίπτωση με τη βοήθεια του Δημήτρη, του Ζαΐμη, δεν ξέρω Γιάννη αν θα μας επιτρέψετε, ελπίζουμε να μας επιτρέψετε να περπατήσουμε μέχρι τους ανθρώπους που είδαμε πριν, να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί τους, να τους ρωτήσουμε για ποιο λόγο παραμένουν εδώ, να μας πούν δύο πράγματα για την περιοχή και πόσο, Γιάννη, τελικά εδώ θα μπορεί να αντέξει το χωριό αυτή την πραγματικά την εισβολή, αυτή την επίθεση του πύρινου μετώπου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε, να καταγράψουμε την πραγματικότητα έτσι όπως θα είναι στις Μηλιές. Δεχτήκαμε ισχυρές πιέσεις από τους ανθρώπους πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο χωριό να αποχωρήσουμε αμέσως, διότι αυτός που βλέπετε είναι ο μοναδικός δρόμος από τον οποίο, ναι, μπορούμε να φύγουμε. Ακριβώς. Εδώ όμως είναι κάποιοι κάτοικοι. Παιδιά, καλησπέρα. Είμαστε ζωντανά στο δελτίο του Open. Είστε κάτοικοι εδώ της περιοχής, ελάτε να μας πείτε. Τι να σας πούμε, το χωριό καίγεται όλος καιρός. Εμείς εδώ με τα τρακτέρ και άλλοι άνθρωποι τώρα από κάτω περιμένουμε, έχουμε κάνει αντιπυρικές ζώνες. Παλεύουμε ό,τι μπορέσουμε από εδώ, τουλάχιστον το μέτωπο από ό,τι φαίνεται έχουμε ψωθεί από εδώ μεριά, αλλά πώς ακούσαμε και εγώ είμαστε από εκεί αυτή τη στιγμή. Τώρα ο Θεός μαζί μας. Εμείς ακούσαμε ότι πρέπει να φύγουμε γιατί θα κλειστούμε. Εσείς γιατί μένετε εδώ? Να σώσουμε τις περιουσίες μας, τι να κάνουμε. Είχαν βοήθεια, Γιάννη, από την πυροσβεστική. Τι σου λένε τα παιδιά? Είχατε βοήθεια από την πυροσβεστική? Πυροσβεστική είναι εδώ, υπάρχουν είναι περίπου 3-4 οχήματα. Θέλω ότι μπορούν να κάνουν και αυτοί. Εδώ πέρα το χωριό έχει σημαίνει από ρεύμα, από 2-3. Εναέρια μέσα είχαν έρθει. Είχαν ελάχιστα για περίπου μία ώρα κάπου στα αεροπλάνα, γύρω στα 6 αεροπλάνα μέσα στα καλά και 2 ελικόπτερα. 2 ελικόπτερα. Πλευρά τη φωτιά, στο Μοκιμετώπο. Από εδώ ρίξανε ίσα-ίσα μια-δυο φορές, αν δεν κάνω λάθος, και εξαφανίστηκαν. Είχαν από τις 4,5 ώρα που είμαστε αμαχητοί. Είμαστε μόνιμα του κατακτέρ και με κλαριά, με οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε εδώ πέρα. Σβήνουμε ό,τι μπορούμε. Όπως βλέπετε, απέναντι είναι γεμάτο τώρα να το πειράσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η πυροσβεστική, από ό,τι ακούσαμε, δεν είχε εντολή να μην επέμβει ακόμα στις φωτιές. Έμενε στάσιμη και περίμενε συγκεκριμένες οδηγίες για να επέμβει. Και ό,τι κάναμε μόνοι μας, με φτιάρια, με τρακτέρ, με βιτία. Είμαστε μόνοι μας τελείως. Όπως και σε όλη την περιοχή, από ό,τι βλέπουμε, και οι πυροσβέστες κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά ό,τι μπορούμε κάνουμε κάτι μόνοι μας. Πιστεύετε ότι όσα κάνετε θα σώσουν το χωριό ή θέτετε τη ζωή σε κίνδυνο χωρίς λόγο? Αυτή τη στιγμή θα σας πω. Θέλουμε να σωθεί το χωριό. Θα προσπαθήσουμε, αν δούμε ότι τα πράγματα φτάνουν στον κόκκινο, αναγκαστικά θα πάρουμε και εμείς το κίνδυνο και θα φύγουμε, αλλά όσο μπορούμε, γιατί οι περιουσίες αυτές είναι από τους παππούδες μας, μας αφήσαν πριν φύγουν από τη ζωή. Αυτά έχουμε, είναι η μόνη μας περιουσία τέλος πάντων που έχουμε εδώ πέρα και ο άνθρωπος εδώ πέρα καήκαν όλα τα χωράφια του σήμερα εδώ πέρα. Αυτά παλεύουμε, ό,τι μείνει, το τελευταίο κομμάτι που θα μείνει, θα προσπαθήσουμε να το σώσουμε. Τι ώρα συνειδητοποίησατε ότι το πύρινο μέτωπο έρχεται προς τα εδώ? Εδώ από όσο ξέρω, και επειδή και εμείς ήρθαμε γύρω στις 11 η ώρα που δόθηκε εντολή ότι θέλουν εθελοντές, επειδή μένουμε στην Ιστιαία εμείς, ανεβήκαμε πάνω. Το μέτωπο ήταν εδώ πέρα γύρω στις 12-12.30 το βάρη, το οποίο ξεκίνησε. Πήρε κυκλικά το χωριό από κάτω και ένα καινούργιο μέτωπο ανέβαινε από πάνω. Είναι αυτό που καίει αυτή τη στιγμή εκεί. Η πυροσβεστική προφανώς. Είναι δύσκολες στιγμές. Κάναμε ό,τι μπορούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα συνεχίσουμε. Και αυτό, όπως λέει και ο άνθρωπος, δεν ξέρω γιατί η πυροσβεστική δεν ασχολείται. Τι λέει, Γιάννη, ο κύριος? Για πλησίασε να δεις τι λέει ο κύριος που... Πέρα, έτσι, αφού μπορούμε να το πούμε. Το κράτος μας έχει ξεχάσει χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Να πλησιάσουμε και τον κύριο. Να πλησιάσουμε. Γεια σας. Είμαστε ζωντανά στο δελτίο του OPEN. Θα φύγω. Θα σεβαστούμε. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Εννοείται, είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Μάλιστα, μιλούσε στο τηλέφωνο ο συγκεκριμένος άνθρωπος πάνω στο αγροτικό μηχάνημα. Μα προσπαθούν με κάθε τρόπο και με τα αγροτικά τους μηχανήματα, με τα τρακτέρ τους, με τα ίδια τους τα χέρια προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι μπορούν. Και εγώ συγκράτησα αυτό που σου είπε ο νέος αυτός εθελοντής με τον οποίο μίλησες πριν, ότι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Είναι οι περιουσίες τις οποίες έφτιαξαν οι παππούδες μας, τα χωράφια δηλαδή που καλλιέργησαν. Δεν είναι μόνο τα σπίτια, είναι και οι καλλιέργειες. Η φωτιά θα μπορούσε να έχει ζητήσει ένα λεπτό. Πες το μας. Η φωτιά στη Λίμνη πρώτη μέρα με 3 ελικόπτερα, 4 θα είχε σβηστεί. Το αφήσανε και έγινε όλο αυτό το χάος. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται για όλα αυτά. Ακούμε τώρα για τους εμπριστές που πιάσανε στην Ηλιά, που τους πιάσανε, που είπαν ότι υπάρχουν οι πολλοί. Έχουν σίγουρα, ξέρουν που είναι όλοι αυτοί και η αστυνομία ξέρει, αλλά προφανώς το κράτος δεν δίνει εντολή. Να σώσουμε τα σπίτια μας, να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε... Εμείς τώρα θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε Ιστιαία. Σε λίγο θα κινηθεί και Ιστιαία. Εμείς πού θα πάμε? Είμαστε γύρω στα 60.000 κόσμους εδώ πέρα στην πορεία Εύβοια. Ναι, 60.000 κόσμους και λίγο. Μαζί με τους τουρίστες κάνουν τους 150. Όλοι αυτοί πού θα πάμε από εδώ? Δεν είχε σκεφτεί το κράτος. Και μας ζητάνε... Φιλοξενούν τον κόσμο κάτω στην Σαλτράκη, στην Ιστιαία και ζητάνε... Υπάρχουν ξενοδοχεία που ζητάνε λεφτά από τον κόσμο για να φάνε και να πιούνε. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή καίγεται. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει τα σπίτια του στη Λίμνη, από εδώ και από εκεί. Και το κράτος που δεν μεριμνεί αυτούς τους ανθρώπους θα τους ταΐσει κάθε μέρα, να τους δώσει κάποιο. Όχι λεφτά, να πληρώσει τα ξενοδοχεία, όχι για 10 μέρες, για 10 χρόνια. Γιατί μέσα χτίσουν τα σπίτια τους πάλι. Όλα αυτά τα σπίτια που καήκανε, με 6.000, πόσες είπαν θα δώσουν, δεν χτίζονται. Γιατί κάναμε 60 χρόνια και να χτίσουν αυτά τα σπίτια. Το κράτος είναι άφαντο. Πρέπει να το λέτε και να το ξαναλέτε, γιατί είμαστε μόνο για τον κορονοϊό, μόνο για αυτό. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή καίγεται και ακόμα μιλάμε για κρούσματα κορονοϊού και δεν μιλάμε για κρούσματα εμπριστών. Όταν ερχόμασταν εδώ είδαμε ότι... Φοβάται ότι είναι έργο εμπριστών αυτό, Γιάννη, που συμβαίνει στην Εύβοια. Τι λέει δηλαδή ο κύριος? Φοβάστε ότι είναι έργο εμπριστών? Σίγουρα είναι έργο εμπριστών και σίγουρα είναι και σχέδιο μεγάλο από πίσω. Γιατί επί χρόνια τώρα κυνηγά να κάνουν αυτό το δάσος, να το κάνουν ανεμογεννήτριες. Μάλιστα. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία και θα αποδειχθούν σύντομα. Αλλά εμείς εδώ το δηλώνω υπεύθυνα, εγώ και όλη η νεολαία της περιοχής, δεν θα επιτρέψουμε να μπει ούτε μία ανεμογεννήτρια. Με το που ζούμε, τα δέντρα θα ξαναμπούν στη θέση τους. Δεν θα αφήσουμε, όχι ανεμογεννήτριες, δεν θα αφήσουμε κανένα να πειράξει το φυσικό μας πλούτο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά για τη συνομιλία την